Μετά από αυτό το ορχιστρικό απίστευτο κομμάτι που ακούσαμε, πνοή, συνεχίζουμε με άλλη πνοή. Άμα κουράστηκες να το σταματήσουμε, παίρνω μηνύματα τώρα ότι κάποιοι μπαίνουν και τώρα γιατί είχαν δουλειά και μην το σταματήσετε, οπότε όπως θέλεις, αλλιώς θα ξανάρθεις. Εγώ είμαι μέσα. Μου έλεγες τώρα ότι αυτό το κομμάτι, ναι, έτσι εγώ δίνω, θα σε δώσω στενά. Για την Ινδία μου λέγες, για τους δασκάλους σου που το έστειλες και για την εμπειρία σου εκεί πέρα. Πες μου για την Ινδία. Οι δασκάλοι μου είναι τα μεγαλύτερα θύματα. Θα με πνίξεις. Στους μεν λέω ότι θέλω να παρακούσω τη μουσική. Βγάζω όλα μου. Χωρίς πλάκα πνιγικά δεν το είπα. Για πες. Στους δε, ναι, τέλος πάντων. Στο Βαρανάσι έχω, ας πούμε, ένα δάσκαλο στο Σαρόντ, έχω ένα δάσκαλο στο Μπανσούρι, το ινδικό φλάουτο δηλαδή από μπαμπού, και που στην ουσία, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη έχω δασκάλους φυσικά, είχα στο Ούτι και τα λοιπά. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε τα πάνδυνα. Όχι εγώ τραβάω τα πάνδυνα, εγώ τραβάω τα πάνδυνα από αυτούς όσον αφορά το θέμα της μελέτης. Ας πούμε, να μου δώσουν ασκήσεις, να πριστούν τα δάχτυλα μου, να μην μπορώ να τα κλείσω. Αυτοί τραβούν τα πάντα τα ψυχολογικά. Το είχες πάντα αυτό από μικρή ηλικία, έτσι να πεισμώνεις και να μάθεις κάτι. Ναι. Ναι και ναι. Και, πώς, και απόλυτα ναι. Είπαμε πριν ότι είναι βέβαια η ζωή που έκανε σαν παιδί, που ήταν και μουσικός πατέρας σου και χωρίτρια μητέρα σου και ναι, που δεν είχε να κάνει καμία σχέση. Επαναλαμβάνω εγώ για αυτούς που μπήκαν τώρα, ξέρεις. Γνούσατε με ένα βανάκι και Αραβία, έτσι, χώρες διάφορες, ταξίδια. Μια ζωή διαφορετική από τα παιδάκια που πάνε κάθε μέρα σχολείο, σκόνται το πρωί, γκρινιάζουν, ντύνονται, πάνε, γυρνάνε. Όμως αυτό το πείσμα σου, λοιπόν, στο να μάθεις κάτι, αυτό το είχες από μέσα σου, έτσι. Το είχα όντως γιατί μου. Γιατί κάποιο άλλο θα το παρατούσε. Δηλαδή εκεί που δυσκόλυσε, λες, πρίζονται τα δάχτυλά σου. Ναι, το κάνω και μόνος μου. Γιατί τώρα πλέον τα θέματα είναι οι μαθητές μου. Ναι. Θυμάμαι δηλαδή να κάνω ασκήσεις οι οποίες να πονάω, να φωνάζω. Μου λένε δάσκαλοι, φώναξε, δεν πειράζει. Δύο ώρες, κάνε ασκήσεις, αυτή την ταχύτητα, αυτό πρέπει να κάνει. Να πρίζει τα δάχτυλα, μετά μπορεί να κλείσει το. Αντιδρούσε ότι δεν μπορώ άλλο. Όχι, ποτέ, όχι, ποτέ, 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 ποτέ δεν αντιδρώ. Εκεί μέχρι να πεθάνω. Πάθος, το οποίο, το οποίο δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μ' αρέσει και πάει ναι. Εκεί. Πρέπει να γίνει. Αφού πρέπει δηλαδή έτσι μόνο. Αξίζει θα, να γίνει. Για να το λέει κάποιος άνθρωπος που το ξέρει και το έχει περάσει. Τότε ξέρει κάτι που δεν ξέρω εγώ και φυσικά είναι ο δάσκαλός μου και πρέπει να το ανακολουθήσω. Όσο πάει. Αυτό που έλεγες τώρα για την παιδική ηλικία και τα λοιπά και τα πρέπει. Ναι. Ωραία, θα σου πω μια ιστορία. Πολύ χαίρομαι. Και αυτή μόνο ήταν το μικρόφωνα που λες. Είναι ανοιχτά αυτή τη φορά τα μικρόφωνα. Θα την ακούσετε και εσείς την ιστορία. Λοιπόν, εγώ ήμουν κακός μαθητής. Γιατί ήμουν κακός μαθητής? Γιατί έτρωγα το χρόνο μου στο να μελετάω Άλντι Μέολα, Πάκο Ντελουτσία και Τζον Μακλάφλιν στις κιθάρες. Μ' άρεσαν αυτοί οι κιθαρίστες πάρα πολύ και καθόμουν και μελετούσα. Έκλεινα λοιπόν την πόρτα στο δωμάτιό μου και μελετούσα με τις ώρες. Προσπαθώντας να βγάλω κομμάτια από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους εκτιμούσα πολύ. Κάποια στιγμή λοιπόν. Πες το. Δεν πήγαινα πολύ καλά στο σχολείο. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε πριν χρόνο να το διαβάσω. Ναι. Έγινε ένα οικογενειακό συμβούλιο. Και παρότι ο πατέρας μου ήταν μουσικός και τα λοιπά, ήταν πάντοτε αρνητικός στο να ασχοληθώ μόνο με τη μουσική. Ναι. Έπρεπε να κάνω να σπουδάσω, να κάνω κάτι, ας πούμε, και να έχω και τη μουσική, ναι μεν, αλλά μην είναι το κύριο πράγμα. Που όπως φαίνεται εγώ πήγαινα προς τα εκεί. Μία, δύο, πέντε, δέκα, δεν. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, λαϊκά, δεν έβαζα μυαλό, ας πούμε. Υπάρχει και μία οικογενειακή. Τότε εκείνη την περίοδο ήμουν εγώ τώρα πιτσιρίκα, είχα πέντε κιθάρες, άφηνα τη μία, έπαιρνε πια την άλλη. Μου κρύψαν τις κιθάρες, το πατάρι μου, τις πατάρι μου, το κλειδώσανε τις κιθάρες και τους δίσκους. Να μην ακούω μουσική αυτό, γιατί πρέπει να περάσω, λέει, κάποιες εξετάσεις κτλ. Στο γυμνάσιο τώρα. Ναι. Εγώ λοιπόν ένα παιδικό φίλο, συγχωρημένο, ο οποίο του είχα δώσει και μάλιστα εγώ το είχα πουλήσει την πρώτη μου κιθάρα. Πάω κάποια στιγμή στο σπίτι, του λέω: εσύ μπορεί να μου δώσει, Βασίλη, του λέω: μπορεί να μου δώσει τη κιθάρα σου? Τι κάνει, μου λέει, αφού έχει πέντε κιθάρες, μου λέει.
Είσαι ο μόνος που έχεις 5 κιθάρες σε αυτήν την ηλικία, ξέρω. Και παίζεις. Ρε, μπορείς να μου δώσεις κιθάρα και να σου τα λόγια. Εντάξει. Λοιπόν, μου δίνει την κιθάρα του. Τότε πηγαίναμε σε ένα αρχαιολογικό. Όταν θέλαμε να κάνουμε κοπάνα από το σχολείο και να καπνίσουμε τσιγάρα και να δούμε και άσεμνα περιοδικά στην ηλικία αυτή. Ήμασταν αγοράκια τώρα του γυμνασίου, έτσι. Θέλαμε να δούμε, να αγοράσουμε κρυφά περιοδικά με κοπέλες, ας πούμε, να τις δούμε, τα Playboy και τα λοιπά, και να καπνίσουμε Marlboro τσιγάρα. Πηγαίναμε, κρυβόμασταν να το κάνουμε αυτό το πράγμα, κάναμε κρυφά. Το πιο κρυφό μέρο ήταν ένα αρχαιολογικό χώρο, ότι μπίσω μπάντα είχε πέσει το σειρματό πλέγμα και μπορούσαμε να πηδούμε μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και είχε μια καβάτζα και κρυβόμασταν, ας πούμε, και καπνίζαμε εκεί το Marlboro το τσιγάρο και βλέπαμε τις φωτογραφίες. Εκεί πέρα λοιπόν εγώ το έκανα καταφύγιο και πήγα και έκρυψα την κιθάρα του φίλου μου. Γιατί οι δικές μου ήταν κρυμμένες στο πατάρι και κλειδαμπαρωμένες. Οπότε έκανα κοπά να πάω σχολείο, αλλά στην ουσία δεν πήγαινα σχολείο, πήγαινα εκεί πέρα και μελετούσα κιθάρα. Και δεν το ξέρω ούτε καν ο φίλος μου που πηγαίναμε παρέα και ξέρω εγώ, αγοράζαμε τσιγάρα από το περίπτερο και καπνίζαμε. Ήταν ένα πράγμα, δεν ξέρω, αντίδραση θες, ήταν αγάπη, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν αντίδραση όμως προς μια κατεύθυνση ωραία. Έτσι, δηλαδή... Ήθελα να κάνω αυτό, μου άρεσε αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν κατατάσσεται και αυτό σε αυτή την εφηβική ηλικία, τέλος πάντων, που τέλος πάντων προσπάθησα να μελετήσω εκείνη την περίοδο, μελετούσα αυτούς τους κιθαρίστες που μου αρέσαν, γιατί αυτό μου άρεσε τέλος πάντων εκείνη την περίοδο. Ναι. Παράλληλα με το hard rock, το metal κλπ. Και έτσι συνεχίστηκε μέχρι που τέλος πάντων με ανακαλύψανε. Αυτό δεν θα σου το πω. Τέλος πάντων. Τώρα, να κάνω και λίγο χιούμορ. Συνδυάζω το με ανακαλύψανε με τον αρχαιολογικό χώρο που πηγαίνατε. Λοιπόν, εμείς περνάμε πολύ ωραία εδώ και έχει περάσει και στον κόσμο, γιατί στέλνουν μήνυμα στο chat. Γράφουν ότι η Αγγελική, μην τον αφήσεις να φύγει. Τα βλέπεις κι εσύ. Καλά. Και ο ίδιος επισκέπτης λέει: ταινία βλέπουμε με ωραία μουσική. Από σου πω ότι ο φύλακας του Αγγελικού χώρου μας κυνηγούσε με ένα δίκανο. Το οποίο. Ναι, με δίκανο. Δίκανο. Το διανοείσαι τώρα, άκου τι σου λέω. Αυτό το μάθανε οι γονείς σου. Είχαν. Όχι. Αν ακούγανε το πατέρα μου, περνάνε το επικοινωνία, μάλλον δεν ήταν από εκεί που είναι. Αλλά το δίκανο έβγαζαν. Ξέρετε τι κάνανε τότε. Βγάζανε, ανοίγανε τα φυσίγκια. Τα φυσίγκια που είχε το δίκανο, επειδή τα ανοίγανε μπροστά και βγάζανε τα σφυρίδια αυτά, τα μολυβένια. Και βάζανε αλάτι. Και το κλείνανε. Λοιπόν, είχε πίσω το καψολίπετο. Πώς σου πει το μπαμ. Στην ουσία, όταν έφυγε το φυσίγκι, είχε μέσα αλάτι. Το οποίο έφυγε με φοβερή ταχύτητα και ζουκάρφωνε, ρε παιδί μου, το αλάτι. Ναι. Στην πληγή. Αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να τα πάθει. Άμα σε παίρνουν τα φυσίγκια, ήταν εντάξει, οκ. Okay. Σε πυροβόλησαν τα φυσίγκια, σου κάνουν τρύπες, τρέχουν αίματα. Αλλά το αλάτι που καίει στις πληγές, μπαίνει μέσα στο αίμα και σε τσουρουφλίζει, ρε παιδί. Και μας κυνηγούσε ο φύλακας, είχε βαλθεί συνέχεια με τα φυσίγκια με το αλάτι. Συνέχεια να πας παίζει αλατιές. Ωραίες αναμνήσεις. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και εγώ με μια κιθάρα, α πούμε, να πηδάω τις μπάντρες, να προσπαθώ να βγάλω τα μάτια μου πάνω σε μια κιθάρα. Αυτό είναι. Κατατάσσεται εκεί. Ταινία. Με μουσική υπόκρουση, όπως μας λένε. Ακριβώς έτσι. Και πιστολιές. Και πιστολιές. Απ' όλα έχει. Δράση. Θα πάμε τώρα να σας βάλουμε μουσική λίγο και να συνεχίσουμε μετά. Ο Θάνατος του Δράκου. Ο Θάνατος του Δράκου είναι ένα άλλο απόσπασμα από το Δρακοδόντι που ακούσαμε πριν την πνοή. Δηλαδή ένα άλλο σημείο του τραγουδιού που ακούσαμε και όπως είπα και άλλες δύο φορές, έχει χωριστεί σε τρακ για να είναι προσβάσιμο. Οπότε ο Θάνατος του Δράκου είναι μουσική δική μου και στίχη του Δημήτρη Αποστολάκη, τραγουδάει η Μαρία Κώτη και ο Ψαραντώνης. Ωραία. Και θα επανέλθουμε με τη δική σου εμπειρία στο ραδιόφωνο, όχι σήμερα. Ναι. Θα μάθετε σε λίγο. Πάμε. Thank you.
Ο Δράκος πέθανε. Γέλα δυνατά, δεν πειράζει. Ο Δράκος πέθανε, παιδιά. Και μάλλον ήρθαν πιο σύγχρονα πράγματα τώρα να ακούσουμε. Έχουμε ακόμη πολλά. Η ιστορία ήταν απίστευτη, εντάξει, δεν το συζητάω. Και μάλλον θα βάλω ένα ακόμη κομμάτι έτσι να χαλαρώσουμε. Και θα μας πεις μετά για το ραδιόφωνο. Έχεις κάποια επιλογή από αυτό το καινούριο δίσκο? Γιατί έχουμε ώρα να αναφερθούμε για το δίσκο και να... Μπαμπαζούλα το καινούριο. Ναι. Μπορείς να βάλεις παραδείγματος χάρη το... Δεν θυμάμαι ποια βάλαμε. Ποια βάλαμε? Δεν βάλαμε... Το Ilk Ashken το βάλαμε. First Love. First Love. First love. My first love, όχι, δεν το βάλαμε, θα το βάλουμε τώρα. Και λοιπόν, μπορεί να βάλεις το Kitsu Kirba, το μικρό βατραχάκι. Α, φρόγγι, πώς το λέει. Φρόγγι. Ωραία, θα βάλουμε αυτό, το My First Love, μετά το φρόγγι και θα επανέλθουμε να πούμε για τη ραδιοφωνική εμπειρία του Περικλή Τσουκαλά, mm-hmm. γιατί έχει και από αυτήν. Όχι, νομίζεις, θα σ' άφηνα. Thank you.
Το ράδιό μας, έλα, σε έβγαλα στον αέρα. Είναι αυτό που θα άκουγα μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να σε ευχαριστώ. Χαρά μου μεγάλη, αυτό ήθελα να κάνω. Λέγαμε λοιπόν πριν off-air για τα ραδιοφωνικά και μη κομμάτια. Όταν έχει να κάνει, το ραδιόφωνο έχει να κάνει με τη μουσική. Ακριβώς. Πώς μπορείς να επιλέγεις την ραδιοφωνικό και τι όχι? Ακριβώς. Στο ίδιο πλαίσιο κινούμαι και εγώ όταν έκανε και εγώ το ραδιοφωνικό παραγωγό για 5 χρόνια. Για πες μου για αυτή την εμπειρία. Μου αρέσει πολύ το ραδιόφωνο, το αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο, και όταν ήθελα να δω τον εαυτό μου πίσω από το μικρόφωνο και να προτείνω πράγματα, το έκανα και εγώ για 5 χρόνια σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς με μουσικές, οι οποίες ήταν αυτό που λένε σήμερα μη ραδιοφωνικές. Αυτό το μη ραδιοφωνικό έφερε ένα κοινό συγκεκριμένο που άκουγε συγκεκριμένη εκπομπή και τέλος πάντων. Ξέρεις τι ιδέα μου βάζεις? Το εύχομαι καταρχήν. Τι ιδέα και μου χαίρομαι, βάζεις? Αλλά όχι, τι ιδέα. Έχει να κάνει με σένα. Ότι όποτε θες μπορείς να κάνεις και για μας εκπομπή. Από εκεί που είσαι. Έτσι γίνεται με το ίντερνετ. Η εκπομπή που κάναμε σήμερα είναι μεγάλη μου χαρά που είναι αυτό. Είναι μεγάλη μου τιμή επίσης. Ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί έχουμε έναν στην Κύπρο. Έχουμε τον iTouch που είναι στην Τουρκία. Έχουμε ένα πρόβλημα λίγο με τον υπολογιστή του. Οπότε θα βγει και αυτός στον αέρα. Βαλκάνια, γολτ μουσική και αυτός. Οπότε αν ποτέ σου ήρθει και θες να κάνεις ξανά ραδιόφωνο, με το, από το λάπτοπ σου, ξέρεις, με ένα μικροφωνάκι, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Θα είναι μεγάλη μου χαρά, πίστεψε με. Και 5 χρόνια λοιπόν ραδιόφωνο. Και από ό,τι διάβασα στο βιογραφικό σου, είχες και ιστορίες να πεις, όχι σαν αυτές που είπαμε σήμερα, ναι, για τη μουσική, με τις γνώσεις σου εννοώ. Με τις γνώσεις που παίρνω από γύρω-γύρω. Εκεί που μαθαίνω, προσπάθησα και εγώ να τις μεταφέρω και εγώ με τη σειρά μου. Να μόνο κυλάει, μόνο... αυτός δεν είναι ο σκοπός, να μεταδίδεται κάτι. Είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. Πέραν δηλαδή των όποιων άλλων πληρωμάτων έχω πληρώσει για να μάθω κάτι, γνώσεις, ό,τι είδους πλήρωμα είναι αυτό, και εγώ πρέπει να πληρώσω με το να προσπαθήσω να μεταφέρω αυτό που αγάπησα κι εγώ, γιατί πιθανώς. Και όντως ισχύει τελικά από ό,τι είδα μετά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν και αυτοί να το δουν. Ναι. Όπως το κάνανε και εμένα οι δασκαλοί μου, όπως το έκανα και εγώ, όπως θα το κάνω. Και είναι μια λογική και φυσική εξέλιξη. Οπότε κάπως έτσι έγινε και αυτό. Με αυτή την. Δεν ήταν μαθητικές εκπομπές. Ίσα-ίσα ήταν μαθητικές. Ναι. Ήταν εκπομπές οι οποίες παίζανε μουσικές από διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά εξηγούσαν και 2 πράγματα παραπάνω. Τι όργανα παίζουν, πώς κουρδίζουν τα όργανα, τι είναι το κάθε όργανο και τα λοιπά. Να έχει όλες μια εικόνα λίγο πιο σφαιρική. Σφαιρική και μουσική του κόσμου. World. Ναι. World music, αλλά... Όχι αυτό που έπεσες, γενικά εσύ τώρα, πώς τον εαυτό σου, σε τι μουσικό
Πώς τον χαρακτηρίζεις? Τα πάντα όλα. Μουσικό και πιθανώς. Ναι, γιατί πολύ ταξιδευμένος, πολλά μουσικά όργανα, πολλές μουσικές, οπότε τι άλλο από τη μουσική του κόσμου που ενώνει τους λαούς. Ό,τι ενωτικό είναι. Εγώ δεν το πάω στην κυριολεξία. Όπως λέμε, ροκ άνθρωπος είναι κάποιος και δεν μπορεί να είναι και λαϊκός τραγουδιστής, με το λαϊκό, το γνήσιο το λαϊκό, ναι. Αλλά λέμε ότι είναι ροκ άνθρωπος αυτός. Α, ναι. Έτσι είναι και μουσικός του κόσμου. Κάπως έτσι το πάω. Ναι, γιατί άραγε. Γιατί το πάω έτσι. Γιατί, όχι, θέλω να πω γιατί χρησιμοποιώ την ορολογία ροκ που είναι πολύ σωστή. Ναι. Όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Άρα αυτό μπορεί να εξηγήσει ενδεχομένως σε κάποια άλλη ραδιοφωνική συνέντευξη, σε κάποιο άλλο ραδιοσταθμό με κάποιον άλλο καλεσμένο, το τι είναι ροκ. Τελικά αυτό είναι ροκ. Είναι ένα κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε, ένα στάτους, το οποίο απαντάει αυτό που είπες εσύ μόλις τώρα. Αυτό τελικά είναι το ροκ και όχι ντε και καλά ηλεκτρική κιθάρα, όχι το drive της τάδε εταιρείας, όχι ο τάδε ενισχυτής. Το ροκ είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ είχα την χαρά και την τιμή να το γνωρίσω με διάφορους τρόπους, θέλεις από την οικογένεια, θέλεις από την εμπειρία, θέλεις από όλα αυτά, αλλά κατάλαβα και γι' αυτό μπορώ να καταλάβω ότι σήμερα το ροκ μπορείς να το βρεις πολύ σπάνια. Ναι. Μπορεί ο ήχος του ροκ, αυτός ο νοσταλγικός περασμός, να υπάρχει κατά κόρον στα ραδιόφωνα και στα live, αλλά δεν είναι ροκ. Δεν είναι ο ήχος το ροκ, είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Σε όλα τα πράγματα στην εποχή μας δεν είναι κάπως έτσι. Δύσκολα βρίσκεις το λαϊκό να είναι λαϊκό. Ακριβώς. Το ροκ να είναι ροκ. Το είπες πολύ σωστά. Ναι. Και το λαϊκό και το ροκ και το ρεμπέτικο και δεν ξέρω τι άλλο. Μπράβο. Όλα αυτά που έχουν μπει πίσω από τις δαμαρίες, ναι, στα μουσεία μέσα και που νομίζουν ότι δεν έχουν μπει και νομίζουν ότι εξελίσσονται. Και είναι ακριβώς πίσω από την τζαμαρία και σκοτώνουν μύγες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα λέμε. Έχει πάει 12 παρατέταρτο. Να χαιρετήσω τον Jim LeCoultz που μας ακούει από τάμπλετ, γιατί έχουμε και τις εφαρμογές, είπαμε, και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Εγώ έχω να πω ότι δεν πιστεύω στην τύχη. Πιστεύω στο ένστικτο και στην προσπάθεια να κατακτήσεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή, με τον Περικλή, να σας το πω αλλιώς, δεν είναι ότι ξαφνικά μου ήρθε εμένα να καλέσω ένα καλλιτέχνη και άντε... και είμαι τυχερή γιατί είναι σήμερα εδώ. Πρώτα απ' όλα μου άρεσε σαν άνθρωπος. Θα κοκκινίζει τώρα, γελάει. Ναι, εγώ θα πω αυτό που αισθάνομαι εγώ. Μπορώ, Περικλή. Με επιτρέπεις? Δεν μπορείς να το πεις τώρα. Κάποια στιγμή μου είπε ένας παραγωγός ότι πολύ ωραίοι καλλιτέχνες που έρχονται συνεντεύξεις σου. Πολύ απλή, πολύ αυτό. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις να κάθεται δίπλα μου κάποιος που δεν είναι έτσι, έστω και για συνέντευξη, γιατί δεν θα το κάνω για να δείξω, θα το κάνω γιατί θέλω να παρουσιάσω κάτι που αγαπάω, έναν άνθρωπο που εκτιμώ, τη δουλειά του πάνω απ' όλα, και το άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο που λέω, που έχει πολύ διαφορά με το μικρό. Γι' αυτό λοιπόν, μέσα από αυτή την εκπομπή θα ακούτε καλλιτέχνες να μιλάνε που έτσι θέλω εγώ. Να το πω αλλιώς. Ωραία, να σου πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Καταρχήν δεν ξέρω αν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία και δεν με πολύ απασχολεί κιόλας, γιατί ούτε θεωρώ τον εαυτό μου. Να σου πω κάτι έτσι, χήμα. Λίγο με ενδιαφέρει, αν το πιστεύεις εσύ. Σημασία έχει τι πιστεύω εγώ. Αλλά από εκεί, αυτό που χαίρομαι εγώ είναι ότι μπορούμε και κάνουμε μια κουβέντα. Ναι. Εκεί είναι που με ενδιαφέρει εμένα. Mm-hmm. Ότι κουβεντιάζουμε και. Παρεμπιπτόντας, βλέπω ότι έχεις ανεβασμένα και τα φέιντεράκια και ακούει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι εντελώς το θέμα της κουβέντας. Τώρα, ναι, καλλιτέχνες να βαφτίσεις, ντομάτες γεμιστές να το βαφτίσεις. Δεν ξέρω τι πώς το βαφτίσεις. Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο και δεν πιστεύω ποτέ μου ότι θα γίνω καλλιτέχνης και δεν με ενδιαφέρει κιόλα αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ένα παιδάκι που παίζει με τα αυτοκινητάκια, γιατί έχω μεγάλη αγάπη στα αυτοκινητάκια. Μ' αρέσει τα αυτοκινητάκια και όπως έπαιζα όταν ήμουν πιτσιρίκι με τα αυτοκινητάκια. Ευκαιρία και εγώ έπαιζα με αυτοκινητάκια μικρή. Άρα με καταλαβαίνεις. Όχι, με αυτό το πράγμα είναι για μένα. Παίζω με τα μουσικά μου όργανα. Παίζω παιχνίδι. Είναι παίζω μουσική. Δηλαδή, τι άλλο να πω εγώ. Όχι, δεν λέμε, θέλω να αποποιηθείς τον τίτλο καλλιτέχνης, γιατί εσύ το είπες πριν, τα συζητούσαμε, mm-hmm, ότι πάντα υπάρχει καλή. Δεν υπάρχει κακή έννοια για το καλλιτέχνης. Ναι.
Δεν μπορεί να πει ότι δεν είσαι καλλιτέχνη. Α, για μένα δεν μίλησε για μένα. Για σένα, είπε ότι εγώ δεν άλλους. Είμαι. Α. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ παίζω με το αυτοκινητάκι. Αλλά εγώ χαίρομαι που κάνουμε κουβέντα. Ναι. Δεν ένιωσα ότι κάνουμε μια συνέντευξη. Αυτό όταν πρώτο έκανα το ραδιόφωνο, που δεν έχει πολύ καιρό, αυτό που ήθελα ήταν και η ανθρώπινη επικοινωνία εκτός από την καλή μουσική. Βέβαια, μέσα από τη μουσική βγαίνει και η καλή επικοινωνία, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ όπως και εσύ, όπως και πολλοί κόσμοι, στη ζωή χωρίς μουσική. Η μουσική ακολουθεί κάθε στιγμή της ζωής. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου, αμέσως μου έρχεται έτσι φλασιά ένα τραγούδι, ένα κομμάτι μουσικό ή με στίχους. Και θεωρούσα την επικοινωνία βασική και στους καλεσμένους, αλλά και με το κοινό, που όπως είδες την έχουμε. Αν και οι περισσότεροι, όταν έχω καλεσμένο στο στούντιο, είναι λίγο ντροπαλοί, δεν πολύ μπαίνουν στο chat. Αλλιώς δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Συζητάνε, μέχρι και ραντεβού κλείνουν αγόρια κορίτσια στην καμάρα, ξέρεις, στο κλασικό. Υπάρχει διάλογος μεταξύ τους. Κάτι μου λείπει. Εγώ θα συναντάω ένα κενό εδώ. Εδώ έχω ένα κενό, ξέρω εγώ, ηλικία, χάσμα γενεών, κάτι κάποιο κενό. Τι είναι αυτό με την καμάρα που είπες? Τώρα, αν είναι μια κοπέλα στο chat και ναι, άγνωστη μεταξύ τους και ένα παλικάρι, αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους και, ωραία, και τι? Να συναντηθούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Ναι, άγνωστοι. Δεν ξέρω αν συναντιούνται, δεν μου τα λένε, δεν το μαθαίνω. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει μέσω της μουσικής ή συζητάνε για ένα κομμάτι και έτσι γνωρίζονται. Ναι. Έχουμε διάφορα τέτοια στο ραδιόφωνο, στο chat. Και εποχή, το καλό είναι ότι ψάχνουν κομμάτια από μόνοι τους οι ακροατές. Δηλαδή, καμιά φορά ρωτάνε, όπως και τώρα, γράψανε για το πνοή πριν, ότι τι είναι αυτή η πνοή με θαυμαστικά. Γιατί. Ναι. Η πνοή είναι το εισαγωγικό κομμάτι. Ναι, ναι, το ακούσαμε. Απλά τους κάνει εντύπωση. Θα το ξαναψάξουν το κομμάτι στο YouTube, θα το ξανακούσουν, θα μπορούν να το βάλουν στο κινητό τους. Αυτό είναι το ωραίο. Λες, ναι. Αυτό είναι που κάνει το ραδιόφωνο. Δεν είναι ραδιοφωνικό κομμάτι, ναι. Κατά τα άλλα, ναι, δεν είναι ραδιοφωνικό κομμάτι. Και αυτή η επικοινωνία που έχουμε και περνάει στον κόσμο, ότι αυτό που είχα γράψει, ότι θα είμαστε μια παρέα το βράδυ. Εγώ, εσύ και οι ακροατές. Συμφωνώ πολύ. Χαίρομαι λοιπόν. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε. Πες μου λίγο, θες να ακούσουμε Καβουσάνη Καντάδα ή Κοντιλιές Καλογερίδη? Α, εκεί πάμε. Πες μου γι' αυτά, ναι. Πες μου γι' αυτά. Λοιπόν, την Κρήτη την αγαπώ. Μένω στην Κρήτη όποτε μπορώ. Είναι και η βάση μου στην Κρήτη. Έχω και ρίζες στην Κρήτη. Δηλαδή οικογενειακά, θέλω να πω, από την πλευρά του πατέρα μου. Και για να μπορέσω να μάθω τη μουσική της Κρήτης, πίστευα το καλύτερος τρόπος είναι να γνωρίσεις κάποιους ανθρώπους αυτής της μουσικής. Γνώρισα το Γεώργιο Κουτσουρέλη. Έμενα στην Κίσα μου. Αυτόν το φοβερό λαγωτιέρι πριν πεθάνει, ο οποίος μου είπε τρεις-τέσσερις ατάκες. Το γνώριζα καιρό, πήγαινα σπίτι του κάθε μέρα. Οι οποίες πραγματικά κατάλαβα πολλά πράγματα. Επίσης ήταν ο ιδρυτής του Εννιαχωριανού Συρτού. Ως γνωστόν, τα συρτά στην Κρήτη προέρχονται από την περιοχή του Κισάμου. Γι' αυτό και στην Ανατολική Κρήτη τα λέμε χανιώτικα, υπονοώντας την Ανατολική Κρήτη. Συγγνώμη, τη Δυτική Κρήτη και την περιοχή του Κισάμου. Ο Κουτσουρέλης λοιπόν, ως μέγας λαουτιέρης και όχι μόνο, με συνεργασίες όποιος μπορείς να φανταστείς, από το Ψάρο Νίκο μέχρι τον Νίκο τον Ξυλούρη, δηλαδή να το πω πιο γνωστός σαν Νίκος Ξυλούρης, μέχρι πολλούς και διάφορους, μέχρι και τον Μάνο τον Κατράκη που ήταν από το ίδιο χωριό. Ηθοποιός είναι μεν ο ένας, λαουτιέρης ο άλλος, παρ' όλα αυτά είχαν κάνει τον Ερωτόκριτο μαζί. Έμαθα πολλά πράγματα για το ήθος που είναι πολύ βασικό στην Κρήτη και μετά για το μουσικό ιδίωμα, για να μπορώ να καταλάβω λιγάκι τουλάχιστον τι γίνεται με τα συρτά. Το ίδιο πράγμα συνεχίστηκε ψάχνοντας και γνωρίζοντας και παίζοντας και μαθαίνοντας από μουσικούς από διάφορα σημεία της Κρήτης. Κάπως έτσι λοιπόν στην Ανατολική Κρήτη γνωρίστηκα και με τον Γιώργη τον Κανιτάκη από το Καβούσι, όπου είναι σαν να είναι ο εαυτός μου, σαν να γνωρίζω τον εαυτό μου, δηλαδή με τις ίδιες απόψεις, τις ίδιες αντιλήψεις και την ίδια
αισθητική, σαν να είμαι εγώ αρκετά χρόνια μεγαλύτερος. Ταυτιζόμαστε απόλυτα με αυτόν τον άνθρωπο. Αγαπιόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Και αυτό είναι σπάνιο να βρεις έτσι κάποιον να ταυτίζεσαι απόλυτα. Ναι, ναι. Και ωραίο. Και κάναμε 2 δίσκους μαζί. Έπαιζα εγώ δηλαδή και αυτός στο σολιστικό όργανο. Παίζει βιολί αυτός, γιατί στην Ανατολική Κρήτη ως γνωστόν το βασικό σολιστικό όργανο είναι το βιολί και όχι η λύρα. Και γενικά στα δύο άκρα της Κρήτης. Η Κρήτη έχει 4 νομούς. Είναι ένα μεγάλο νησί, μια χώρα ξεχωριστή, η οποία μπορεί να επιβιώσει και μόνη της σαν χώρα, έτσι. Ένα ξεχωριστό κράτος. Κάποιοι φανατικοί, ας πούμε, έχουν και σημαία της Κρήτης κτλ. Στα δύο άκρα λοιπόν της Κρήτης, Ανατολή και Δύση, έχουν το βιολί ως κύριο όργανο και τα συνοδευτικά ποικίλουν. Στην Ανατολική Κρήτη λοιπόν ήταν το βιολί και η κιθάρα και ήταν πολύ ισχυρές οι ευρωπαϊκές επιρροές. Έτσι γλεντούσε ο κόσμος, έτσι γινόταν στους γάμους, βαφτίσεις, τα πανηγύρια και μάλιστα έχουν γραφτεί και παραδοσιακές μουσικές και κοντιλιές. Τι λέμε κοντιλιά? Κοντιλιά λέμε μία μελωδία η οποία έχει βγει και έχει πρωτογραφτεί και πρωτοπαιχτεί από μία ασκομαντούρα, δηλαδή μία τσαμπούνα, μία γκάιντα από το δέρμα της κατσίκας, με εκείνα τα μαντουράκια που βάζουν στην άκρη, τα οποία στην ουσία παίζουν τη μελωδία. Και επειδή αυτά τα μαντουράκια, όπως τα λέμε στην Κρήτη, είναι από καλάμι φτιαγμένα, το καλάμι έχει κάποια κοψίματα ενδιάμεσα όταν το παρατηρήσεις. Δεν είναι ένα ενιαίο ξύλο. Αυτός είναι ένας κόνδυλος, όπως λέγεται, τον οποίο τον τρυπάμε για να μπορεί ο αέρας να περνάει. Ναι. Και αυτός είναι ο κόνδυλος. Και αυτοί οι κόνδυλοι είναι που είναι κατασκευασμένο το μαντουράκι, το μικρό, το οποίο ο μουσικός όταν εκπαιδεύεται, το παίζει, το βάζει στο στόμα και παίζει, φτιάχνει τη γλώσσα και το βάζει όλο στο στόμα και παίζει, ας πούμε, τη μελωδία και μετά το προσαρμόζει στην ασκομαντούρα, δηλαδή μια μαντούρα που έχει ασκό ή αλλιώς γκάιντα ή πίπιζα, όπως θέλει τέλος πάντων, παίζει από κατσίκα και παίζει τη μελωδία εκεί. Και γι' αυτό λέγεται και κοντιλιά, η οποία βέβαια μετά παίζονταν και με το βιολί, το οποίο είναι μη κριτικό όργανο, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Όπως η λύρα και το λαούτο, δεν είναι κρητικά όργανα. Κανένα πατρόγενες όργανο δεν έχει Κρήτη. Είναι όλα ανακατασκευές από άλλα όργανα, τα οποία όμως υπάρχουν και σε υπόλοιπα μέρη του πλανήτη. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι ένα όργανο πάντοτε κατάγεται από αυτή την περιοχή, αλλά κατάγεται από κάποια άλλη περιοχή, αλλά έχει ανακατασκευαστεί με τα τοπικά υλικά και κατασκευαστικά ιδιώματα. Έτσι λοιπόν, ναι, μεν η κρητική λύρα είναι κρητική. Το λαό το κριτικό είναι κριτικό. Ναι. Άσχετα αν δεν προέρχεται εξ αρχής από ένα λαό ή από μια λίρα κριτική και προέρχεται από την πολιτική, είναι όμως κριτικό πλέον, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν θα σπαταλήσω το χρόνο. Έτσι λοιπόν κάναμε 2 CD με, όσο το δυνατό, με την παραδοσιακή μουσική της Ανατολικής Κρήτης, με πρωτομάστορα του Γιώργη τον Κανιτάκη, όπου εγώ απλά τον συνοδεύω. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, ο δικός μου ρόλος είναι απλά συνοδευτικός και αυτός παίζει τις καβουσανές κοντιλιές, παίζει μουσική της Ανατολικής Κρήτης, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο, γιατί κατά πολλούς off the air. Θες να το κλείσω. Μετά. Δεν θεωρήθηκε αρκετά κριτικό και οι πρώιμες ηχογραφήσεις που γίναν σε πύληνους δίσκους και σε κέρινους κυλίνδρους, πριν δηλαδή την ανακάλυψη του πυλού και του γραμμοφόνου, όταν ήταν ακόμα κύλινδροι και ήταν από κερί, καταστράφηκαν, κυρίως με την εποχή του γραμμοφόνου, όταν πυλίνδροι καταστράφηκαν με καρφιά, έτσι ώστε να μην μπορούν να αναπαιχτούν, να μην ακούγονται, γιατί ήταν παιγμένα με βιολί, ήτι με ένα ευρωπαϊκό όργανο που δεν αρμόζεται στην Κρήτη, που δεν είναι λύρα, ας πούμε. Κατά καιρούς έχουμε τέτοιες, σε όλη την Ελλάδα, τέτοιες περιπτώσεις. Ωραία πράγματα ακούμε και μαθαίνω και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και να συμπληρώσω μόνο κάτι. Για αυτό που είπες ότι εγώ απλά παίζω και θυμάσαι κάποια στιγμή, ο Φερ πρέπει να ήμασταν, σου είπα ότι σε ένα live που παρακολουθώ
όλους τους μουσικούς, όχι μόνο τον frontman, αυτόν που τραγουδάει, αυτόν που είναι μπροστά μπροστά. Ο καθένας λοιπόν σε ένα συγκρότημα, και το λέω και σε εσάς στους ακροατές, το έχω πει και άλλη φορά, όταν υπάρχει ένα συγκρότημα όλοι παίζουν ρόλο, δεν παίζει μόνο ένας. Ελέγξτε, δέστε, θα πάρετε πολλά πράγματα. Έχω πετύχει λοιπόν σε πολλά live, αλλά την πρώτη φορά έτσι που άρχισα να αντιλαμβάνουμε πιο καλά τη μουσική πριν αρκετά χρόνια, παρατήρησα έτσι τους μουσικούς έναν έναν, και ενώ το κομμάτι ακουγόταν ομοιόμορφα, ο καθένας κουνιόταν σε διαφορετικό ρυθμό, γιατί ακούγε το δικό του μουσικό όργανο. Αυτό ισχύει, το έχω παρατηρήσει και εγώ. Και χαίρομαι γι' αυτό. Ποια θες να ακούσουμε τώρα, το Καβουσιάνι ή το Κοντιλιά? Ναι, μπορείς να βάλεις την Καβουσιάνι Κοντιλιά. Τι θα πει Καβουσιάνι Κοντιλιά? Είναι ένα χωριό του Καβούση. Καντάδα. Καντάδα, ναι, το λέγανε Καντάδα. Ωραία. Ήταν στο χωριό Καβούση, δηλαδή της Ανατολικής Κρητής στο Βορρά, όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη Καντάδα. Καντάδα, όπως το λέει η λέξη. Ναι. Δηλαδή βγαίνανε οι άνθρωποι και την παίζανε το βράδυ στα στενά, στα σοκάκια του χωριού, ένα μικρό χωριουδάκι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι. Τι ωραίες αυτές οι καντάδες. Και υπήρχε καντάδα. Ναι. Άλλο δηλαδή να παίξει ένα γλέντι, και άλλο να παίξει μια καντάδα. Στο γλέντι το παίζει, κάθεσαι εκεί και παίζει, ενώ η καντάδα περιφέρεσαι στα στενά μέσα. Α, δεν το λέγανε σε κάποια συγκεκριμένη κοπέλια από κάτω, δηλαδή από το και ακριβώς αυτό το πράγμα λοιπόν. Και καντάδα λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε. Βεβαίως. Δεν θέλει να παίξει. Θα βάλουμε το άλλο να δούμε αν θα παίξει και αυτό. Ναι. Η τεχνολογία πολλές φορές. Αυτό παίζει. Εκείνο που προλογίσαμε δεν παίζει. Ωραία. Είναι, ναι. Το επόμενο λοιπόν από. Ποιο είναι, από ποιο CD είναι? Κονδυλιές. Κονδυλιά. Ναι. Αυτό που λέγαμε λοιπόν για τους κονδύλους και την κονδυλιά. Ναι, είναι παραδοσιακή μελωδία του Καβουσίου. Πάμε αυτό. Ούτε αυτό μας κάνει τη χάρη. Υπάρχει μία περίπτωση, γιατί το κάνει αυτό, το Καβουσάνι, αν είναι με γραμματοσειρά τουρκική ή κάτι άλλο, να μην μου το παίζει. Όχι, είναι εντελώς Καβουσάνι γραμματοσειρά. Αν είναι με γκρίκλις. Ναι, μπορεί να το έχω κάνει. Ναι, ναι, με λατινικά. Ναι, θα το δούμε τώρα αυτό. Εντάξει, υπάρχει στο ίντερνετ, όπως θέλει να ακούσει Καβουσάνι μουσική, Ανατολικής Κρήτης μουσική, παιδιά. Βάλτε, το ίντερνετ πλέον είναι μεγάλο εργαλείο. Βάλτε, ακούστε. Καβουσανές. Τώρα θέλω να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Μπαμπαζουλά. Θυμάσαι, το είχα πει ποιο είναι, τώρα θα ελέγξω εγώ. Τι, αλλά το θυμάσαι. Για την αντίδραση. Κάτσε να δω πώς το λέει στα αγγλικά. Γιατί εγώ δυσκολεύομαι με τα τουρκικά. The Legend of Resistance, λοιπόν. Το οποίο σας είχα πει κάποια στιγμή να ελέξετε και τους στίχους όπως τους βγάζει το Google, δεν πειράζει, θα καταλάβετε απόλυτα τι λέει. Και αυτό το κομμάτι λοιπόν, ιδίως το τελευταίο που λέει πάντα να θυμάσαι, ποτέ να μην ξεχνάς, είναι κομμάτι που σε πεισμώνει για να συνεχίσεις. Κοίτα, δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε. Δεν μπορούμε. Να ξεχάσεις τι? Να ξεχάσεις τι? Τον πιτσιρικά που πήγε να πάρει ψωμί και τον σκοτώ. Να ξεχάσεις τι, ας πούμε? Στην Τουρκία, στην Ελλάδα, ποιο να ξεχάσεις? Ξεχνάει το Μιχάλη τον Καλτεζά, ας πούμε, το 80. Δηλαδή, στη δεκαετία του 80, να ξεχάσεις ποιο, τον Αλέξη, στην Τουρκία. Δηλαδή, τα πιτσιρίκια, τους μεγάλους, αδικοχαμένοι από την όρεξη και την υπέρμετρη δύναμη που κάποιοι παρέχουν σε κάποιους εκπαιδευμένους να μπορούν να αντιδρούν σε νεαρά σώματα ανθρώπινα. Συγγνώμη, είσαι ας πούμε αλφα ηλικίας, έχεις περάσει αλφα εκπαίδευση, είσαι ένα θηρίο, να στο πω αλλιώς, ρε παιδί μου, χωρίς το όπλο, ας το όπλο, είσαι ένα θηρίο από μόνος τους. Έχουν κάνει ας πούμε ένα μασίν. Και μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Και αυτό που επιλέγεις είναι να παίξεις μια σφαίρα του πιτσιρικά, του Τούρκου ή του Έλληνα και να τον εκαθαρίσεις. Συγγνώμη, δηλαδή θα μπορούσες πολύ άνετα να τον πιάσεις, άδικα ναι μεν, να τον εχώσεις μέσα, ναι, γιατί άδικα και να δικαιωθεί και τα λοιπά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη χρήση του όπλου, αυτή η σκανδάλη. Είναι μεγάλη πρέζα, να το πω έτσι, χήμα για κάποιους ανθρώπους. Η σκανδάλη είναι μεγάλη πρέζα.
Αυτό το πράγμα είναι που πρέπει να επικεντρωθούν κάποιοι άνθρωποι και να αλλάξουν αυτό το πράγμα, τη δύναμη της σκανδάλης σε πρώτη φάση, για να προχωρήσουμε μετά σε επόμενες φάσεις κτλ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε The Legend of Resistance. Είμαι και στα αγγλικά αυτά. Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Και θα σιγά σιγά θα σας χαιρετήσουμε, γιατί έχει πάει 12 και 5. Ήταν μία από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις και θεωρώ ότι δεν τελειώσαμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Μακάρι να ήσουν πιο κοντά, είναι οι αποστάσεις που ενώνουν και χωρίζουν. Η μουσική θα μας ενώνει πάντα. Θα ακούσουμε αυτό και θα επανέλθουμε.
Λοιπόν, αυτό ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι μέσα σε ένα άλμπουμ που έχει, είναι όλα τα τραγούδια καλά, έχω να πω. Λοιπόν, 34 Ότο Σαναγή, τώρα στα Τούρκικα το 34, μην, δεν ξέρω πώς λέγεται, συγγνώμη. Α, Τουσδέρτ. Α, οκ, ναι, Τουσδέρτ, Ότο Σαναγή. Στην ουσία είναι η περιοχή η οποία έχουμε το στούντιό μας και γράφουμε... Κάνουμε τα πάντα. Παίρνουμε τις πρόβες, γράφουμε τους δίσκους, κάνουμε τα οτιδήποτε. Πες μου λίγο, εμένα μου τα είπες, πες λίγο και στο κοινό αυτό που μου είπες για το στούντιο και πού είναι, ναι, και πώς είναι. Ναι, ναι, ευχαρίστω. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης, η οποία λέγεται Ότο Σαναή, στην οποία στεγάζονται όλα τα γκαράζ της Κωνσταντινούπολης. Όλοι όσοι θέλουν να φτιάξουν το αυτοκίνητό τους πάνε σε αυτή την περιοχή. Έχει λοιπόν, είναι μια τεράστια συνοικία με κτηριακά blocks, τα οποία το κάθε μπλοκ έχει τουλάχιστον 4 σειρές από γκαράζ. Έχει δηλαδή και ράμπα που ανεβαίνει στον πάνω, ας πούμε, όροφο με το αυτοκίνητό σου, ναι, και ναι, πας σε αυτόν που ξέρεις στον γκαράζ, γέρι σου τέλος πάντων, και σου φτιάχνει τον γκαράζ. Αυτή η περιοχή βρίσκεται στο Maslak, σε μια περιοχή πάρα πολύ πλούσια της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι γνωστή με την περιοχή με τους πύργους. Οι οποίοι πύργοι είναι άδειοι. Είναι τεράστια μεγαθύρια και είναι ελάχιστοι άνθρωποι που μένουν μέσα εκεί. Ή γραφεία. Αυτό πραγματικά δεν θέλω να το αναλύσω τώρα που κλείνει η εκπομπή, αλλά είναι ένα κοινωνικοπολιτικό ζήτημα με μεγάλες προεκτάσεις. Το γιατί είναι άδεια αυτή η πύργη, για το που παίρνει χορηγήσει κτλ. Και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά κτλ. Αλλά μπορώ να σα δώσω ένα και μόνο hint. Έχουμε κάνει ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο YouTube και το οποίο, άμα πληκτρολογήσει κάποιο Μπαμπαζούλα Οικουμενόπολης, αυτό είναι υπέροχο. Μπορεί να καταλάβει τι θέλω να πω. Ναι. Και μπορεί να καταλάβει και πολύ περισσότερα αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στη Μητρόπολη της Ανατολικής Μεσογείου, ναι, που είναι η Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται και το στούντιο το οποίο κάνουμε αυτή τη δουλειά, και όχι μόνο το δικό μας στούντιο, αλλά και στούντιο κάποιων καλλιτεχνών που τα τελευταία χρόνια έχουν αποφασίσει να πάνε να κάνουν τα ατελιέ τους ή τους χώρους πρόβας για συγκροτήματα κτλ. Σε εκείνη την περιοχή που είναι πολύ φτηνά τα νίκη κτλ. Δεν έχει νερό, πρέπει να βάλεις νερό, πρέπει να βάλεις ρεύμα κτλ. Ναι, είναι δηλαδή καθαρά για εργασιακός χώρος, ας πούμε. Εκεί λοιπόν το Ότο Σαναή, όποιος πάρει το μετρό από το Ταξίμ, είναι μετά το Πανεπιστήμιο η επόμενη στάση και έχει δύο στάσεις. Εκεί λοιπόν είναι και οι φωτογραφίες που έχουμε χρησιμοποιήσει και στο εξώφυλλο του δίσκου, από την κάμερα ασφαλείας που έχουμε για το στούντιό μας, από το αυτοκίνητο του Μουράτ, τα όργανα, εμείς και τα λοιπά. Να πούμε σε όσους δεν το έχουν στα χέρια τους, είναι φουτούρα το αυτοκίνητο, η μάρκα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Και... Ford 1966, ναι. Ισπανίος πάει στον δρόμο. Ναι. Πάει, δε, εντάξει, παλιό αμάξι. Εντάξει, δεν θέλει και πολλά χιλιόμετρα. Το Νταούλι όμως παίζει, έτσι. Και το Σάζι παίζει, το είδαμε στην αυλία. Ξέρεις τι, είπαμε λίγο για την καινούργια σου την μπάντα. Καινούργια. Για την μπάντα τη δική σου. Jungle. Α, παίζει Jungle Blues. Θέλω να μου πεις, για να κλείσουμε σιγά σιγά, ναι, να μην ξεχάσουμε εμφανίσεις πιθανές τώρα στα κοντά, να ενημερώσουμε το κοινό. Ήρθατε Θεσσαλονίκη, φύγαν όμως οι άλλοι. Δεν έχετε κάτι στα κοντά Αθήνα ή εδώ, Θεσσαλονίκη, κάπου αλλού? Ακόμα όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε κάνει κάποιες συναυλίες στην Κρήτη μέχρι στιγμής. Είμαστε συγκεκριμένα σε κάποια φεστιβάλ, σε κάποια μαγαζιά κτλ. Να τα πούμε, γιατί μας ακούνε από όλη την Ελλάδα ακόμα... και από το εξωτερικό, οπότε. Ακόμα δεν έχουμε κλείσει κάτι για Θεσσαλονίκη ή κάτι τέτοιο. Κυρίως είμαστε τρίο. Αλλά εγώ θέλω να γίνει και ένα κουαρτέτο, γιατί έχω υπόψη μου και κάτι. Ναι, θα έχουμε δηλαδή μέλλον, θα πούμε και άλλη φορά. Και είναι μια μπάντα που υφίσταται, θέλω να μέχρι στιγμής την παρουσιάζω στην Κρήτη. Αλλά πάντοτε υπάρχει μια προοπτική να πάει και έξω από την Κρήτη. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μπαμπαζούλα εμφανίσεις κάπου?
Στα κοντά. Μπαμπαζούλα εμφανίσεις το σίγουρο. Μιλάμε για την Ελλάδα πάντα, γιατί ναι, αυτό φαντάζομαι ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο. Όχι, γιατί... μας ενδιαφέρει και. Η Μπαμπαζούλα είναι μια μπάντα η οποία παίζει παγκοσμίως από το Δελχή έως τη Βραζιλία. Είδα και οι Ιαπωνίες εκεί. Η Ιαπωνία, πολύ περιοδία. Δηλαδή έχει πραγματικά. Όταν λέω παγκοσμίως, το εννοώ αυτό λέξη. Είναι μια μπάντα που παίζει παγκοσμίως. Και για την Ελλάδα, το επόμενο μας πλάνο είναι να παίξουμε. Τώρα όλα αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα βγάζω τη φορά, χωρίς να είναι κάτι ανακοινώσιμο. Ναι, αυτά θα τα μάθουμε μέσα από τη σελίδα και τη δική σου και τον Μπαμπαζούλα. Μπορεί δηλαδή και να μην ισχύει. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής όλες οι προοπτικές δείχνουν ότι η επόμενη συναυλία μας θα είναι στο Resistance Festival στη Γεωπονική Σχολή στην Αθήνα. Ωραία. Που παίζουμε κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και το τελευταίο χρόνο με το που ξεκινήσαμε το πρώτο κομμάτι, στα πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού, έπιασε καταρακτώδης βροχή και κολυμπήσαμε όλη στη βροχή. Το έμαθα, ήρθε ένας φίλος και κολυμπήσαμε, κολυμπούσαμε. Τα μηχανήματα μας κολυμπούσαν. Στην αρχή σταματήσατε και ξαναβγήκατε μετά. Και βγήκαμε με κρουστά, προσπαθώντας κάπως να δώσουμε έστω και την απειροελάχιστη πραγματικά ευχαρίστηση στον κόσμο που είχε καταβραχεί εκεί, όσοι είχαν μείνει γιατί είχαν φύγει, να παίξουμε με κρουστά, να παίξουμε με iPad, να παίξουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα όσο μπορούμε, και να πλατσουρίζει παρόλα αυτά ο κόσμος στη βροχή που κολυμπούσε, δηλαδή είχαμε βγάλει λέπια όλοι. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Ό,τι μπορούσαμε. Και αυτό το κάνουμε πάντα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί το τι θα κάνουμε δεν ξέρω. Ωραία, πολύ πιθανό να κατέβω εκείνο τον καιρό. Πότε γίνεται αυτό το φεστιβάλ? Νομίζω είναι ένα τριήμερο. Εμείς θα είμαστε γύρω στις 20 Ιουνίου κατά πάσα πιθανότητα στην Αθήνα, στη Γεωπονική Σχολή στην, Ιερά Οδό. Αυτό είναι το πρώτο πλάνο και υπάρχει και μία πιο αβιδρή πιθανότητα, πιο πρώτη φορά τη λέω, τη μαρτυράω, είναι πιθανότητα όμως, να πάμε και ένα Ηράκλειο, μία Κρήτη. Ωραία. Όπως πήγαμε πέρσι. Ωραία. Οπότε ωραία, θα υπάρχει, θα αυτό. Θα έχουμε πράγματα. Με τα δικά σου τώρα. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας, γιατί ξέρω ότι δεν θα πεις τίποτα για τα δικά σου. Μόνο μια περιοδία μπορώ να σου πω. Το μόνο μπορώ να σου πω είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία στη Βόρεια Ευρώπη τον Ιούλιο-Αύγουστο που θα κάνουμε με την Dora Blue. Dora Blue είναι μια κοπέλα από τη Νέα Υόρκη, μια επίσης καθηγήτρια μουσικής και που έχουμε κάνει ένα project και δουλεύουμε πάνω σε κάποια κομμάτια, ετοιμάζουμε και ένα καινούριο δίσκο και έχουμε μια σειρά από συναυλίες στη Βόρεια Ευρώπη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Επί τη ευκαιρία μετά θα προχωρήσω στην Φραγκφούρτη, έξω από τη Φραγκφούρτη συγκεκριμένα, με μια άλλη μπάντα τοπική με Γερμανό-Τούρκους που έχουμε κάνει δύο δίσκους μαζί. Ο πρώτος ήδη κυκλοφορεί, ο δεύτερος κυκλοφορεί στο χρόνο. Μια πολύ καλή μπάντα και στην ουσία δεν είναι μόνο μπάντα, είναι και ένας τόπος συγκέντρωσης μουσικών από διάφορα μέρη. Και αυτό. Και εγώ θα επιμένω και επειδή θα έχουμε επικοινωνία και στις τελείως προσωπικές δουλειές σου. Ναι. δεν ξέρεις τι που πέτυχες τώρα. Ζάλισμα. Καλά να πάθεις. Αυτός λοιπόν είναι ο Περικλής Τσουκαλάς. Είναι και θα είναι ένας άνθρωπος που κυλάει και δεν χορταριάζει σαν τις πέτρες. Όταν κυλάς δεν χορταριά. Δεν χρειάζομαι απάντηση. Εγώ απλά ξέρω ότι εγώ θα λέω ναι και εσύ θα κουνάς μόνο το κεφάλι χωρίς να μιλάς αν θέλεις. Εγώ ξέρω, ευχαριστώ απλά ότι σου τελείωσε το μπουκάλι τυρακί. Μικρό ήταν μικρό το μπουκαλάκι. Το ίδιο τυρακί. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ που μου βγάλες πράγματα που δεν θα έλεγα που να με πληρώνανε που λένε αλλιώς σε ραδιοφωνική συνέντευξη και που δεν ένιωσα ποτέ μου ότι κάναμε μια συνέντευξη. Κάναμε μια κουβέντα. Ήταν μια ωραία κουβέντα μαζί με το κοινό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, έχω να πω. Και εύχομαι να ξανάρθεις. Και δεν χρειάζεται, σαν και καλά χωρίς να το θέλει στο σταθμό, να σε δω ξανά, να τα πούμε. Θα είναι η χαρά μου μεγάλη. Και πολύ ευχαρίστως οτιδήποτε να παρουσιάσουμε μέσα από την Τροπία, είτε συνεργασίες σου, είτε δικές σου δουλειές, να με ενημερώνεις. Ενημερώνουμε, βέβαια, εγώ ελέγχω, δεν αφήνω τίποτα να ξεφύγει από το Facebook και από τις σελίδες. Ναι, και από τα site. Και αυτός, όπως είπα, ήταν ο Περικλής Τσουκαλάς, ένας άνθρωπος που κυλάει και
μαζεύει και δίνει. Αυτά δεν είπαμε τόσα, τόσες ώρες, τρεις ώρες σχεδόν και παραπάνω. Ε? Έτσι πρέπει πάρα να είναι η ζωή μας λοιπόν, ο καθένας στον τομέα του, να είναι ανοιχτός, να λαμβάνει από ανθρώπους που γνωρίζει πράγματα που δεν ξέρει και να προσφέρει τα δικά του στο δικό του τομέα. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Το πρόβλημα είναι ότι ο ένας προσπαθεί να φτάσει το ταλέντο του άλλου χωρίς να το έχει, ενώ έχει ταλέντο για κάτι άλλο. Γίνεται δηλαδή ένα μπέρδεμα τέτοιο στην ψυχολογία των ανθρώπων και εκεί είναι που υπάρχει σύγκρουση. Ο καθένας λοιπόν σε αυτό... Λοιπόν, θα πω κάτι τώρα. Μακρηγορώ κι εγώ, αλλά μάλλον κι εσύ ανοίγεις εμένα παραπάνω. Κάποια στιγμή είχα μια πορεία για τα παιδάκια, επειδή σου είπα ότι δούλευα με παιδάκια. Πότε χαίρεσαι, αν είσαι μάνα, πότε είναι χαρά και πότε είναι περηφάνεια. Και η περηφάνεια δεν είναι καλή, η χαρά είναι καλή. Έτσι, με την έννοια, ξέρεις, χαίρομαι. Και μου λέει, όταν θα έχεις παιδί δικό σου, ένας που μιλούσε, ένας άνθρωπος σοφός, και μου λέει, όταν θα έχεις παιδί δικό σου και βλέπεις ότι έχει ταλέντο σε κάτι, θα εύχεσαι να το έχουν και τα άλλα τα παιδιά. Όταν θα βλέπεις ένα άλλο παιδάκι να έχει ταλέντο σε κάτι που δεν έχει το δικό σου, δεν θα εύχεσαι να το έχει και το παιδί σου, γιατί τότε δεν θα μπορεί να πάρει από τον άλλον. Αυτό μου είπε και το εφάρμοσα και στους παιδικούς και στην νηπιαγωγία που ήμουνα. Το εφαρμόζω και στη ζωή μου. Και έτσι είναι και με τους μεγάλους ανθρώπους, γιατί ακριβώς λέγαμε την παιδικότητα που πρέπει να έχουμε. Η παιδικότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να μας αντλήσει και να μας δώσει οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεται ο καθένας μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Είχα γράψει κάποια στιγμή ένα άρθρο για τα παιχνίδια ανηλίκων, έτσι το έλεγα. Ότι δεν διαφέρουν με τα παιδικά παιχνίδια. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν παίζαμε μικροί, όταν χάναμε, στεναχωριόταν και οι φίλοι μας. Όταν κερδίζαμε, χαιρόταν και οι φίλοι μας. Αυτό δεν υπάρχει στην ενήλικη ζωή, είναι αυτό που χάσαμε. Παίζουμε μόνοι μας τα παιχνίδια μας και θέλουμε μόνο να κερδίζουμε. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία επικοινωνία, για τα πράγματα που μάθαμε, για την πολύ ωραία μουσική, που είναι πάνω απ' όλα, όπως λέω. Να σου ευχηθώ καλές εμπνεύσεις. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την κουβέντα και την τυραννία που κάναμε στον κόσμο. Του κόσμος. Ο κόσμος παρακαλάει να μην φύγουμε. Και εύχομαι καλή συνέχεια σε οτιδήποτε όμορφο και με την δική σου αισθητική και των παιδιών εδώ, του ραδιοσταθμού, κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Η μουσική είναι ανεκτίμητη. Είναι ανεκτίμητη, δεν μπορεί να μετρηθεί η αξία της. Αρκεί να ανοίγουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας, να τη δεχτούμε και να την αισθανόμαστε όπως πρέπει. Και να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Περικλή που έχουν την ικανότητα να τη μεταδίδουν και πάνω στη σκηνή και μέσα από τις δουλειές από τα άλμπουμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και το κοινό να το ευχαριστήσουμε που κάθε φορά συνοδεύει τις μουσικές αναχωρήσεις και μας δείχνει την εκτίμησή του. Καλό σας βράδυ. Να διαλέξουμε ένα τραγούδι για να κλείσουμε όμως. Ποιο να διαλέξουμε τώρα? Θέλω να ξαναβάλω ένα δικό σου, γιατί έτσι θέλω. Ωραία, αφού έτσι θέλει. Ένα από αυτά που παίξαμε, να παίξουμε ακόμη ένα. Να παίξουμε. Το ξαναπαίξουμε για να δούμε. Ξανά. Ναι, 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 έτσι μια επανάληψη πάντα. Επανάληψη, οπότε πάμε για επανάληψη. Θέλεις από αυτά τα... Ναι. Π.χ. Προχριστού. Πού το έχω αυτό τώρα? Μπαμπαζούλα. Ναι, Μπαμπαζούλα. Μουσική που έχω γράψει εγώ και στοιχεί που έχω γράψει ο Μουράτ Ερτέλ και είναι «Μην υπακούς». Α, do not obey, λοιπόν. Δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον αυτό μαρτυρέται και ο τίτλος του είναι. Ωραία. Πολιτικό, αν και το 99% των στίχων μας και των τραγουδιών μας είναι πολιτικά, αλλά σε αυτό το καινούργιο δίσκο και τα λοιπά μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η συμβουλή λοιπόν της σημερινής εκπομπής. Μην υπακούς. Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Περικλή. Καλό βράδυ.
Yalanlar söyleyip hep aldattın. Gizledin kendini yıllar boyunca. Nefretin gözlerini kör etmiş senin. Azarlamayı bırak, masken düştü. Ağaçlara, kuşlara, hava, suya ve canlara, gençliğe, kadınlara hayranım ben. Ağaçlara, kuşlara, hava, suya ve canlara, gençliğe, kadınlara. Hayal ettiğim dünyadan asla vazgeçmem.